είχαν τότε γίνει με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ των ατόμων που περιλαμβάνονται πλέον στον οριστικό πίνακα επιτυχόντων. Όπως ξέρετε, στο Δήμο δεν ενεργοποιήθηκε ο οριστικός πίνακας. Προσπαθούμε τα τρία χρόνια αυτά να μπορέσουμε να τον ενεργοποιήσουμε... παρότι αλλάξαν κυβερνήσεις και υπουργοί... δεν ε, το καταφέραμε... μιας και όπως γνωρίζετε όλοι... προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο... Ε, μόνιμου χαρακτήρα... δεν γίνονται πέρα από συμβασιούχους. Ε, καταφέραμε λοιπόν με την νέα διοίκηση... του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης... σε μια συνάντηση η οποία έγινε... με τον Υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη να αποσπάσουμε τη δέσμευση ότι τουλάχιστον η ΠΕ θα προσληφθούν άμεσα και θα γινόταν μια προσπάθεια για να μπουν και περισσότερα άτομα τουλάχιστον σε αυτήν την φάση. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε από προχθές το φίλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, το οποίο έχει... Ε, ληφθεί απόφαση έχει ανακοινωθεί πλέον ότι οι τέσσερις πιέψιλων που αφορούν δύο πολιτικούς μηχανικούς, έναν αρχιτέκτονα και έναν τοπογράφο μηχανικό όπως και ήταν η δέσμευση του Υπουργού είναι ε, ε, μέσα στην έγκριση αυτήν, είναι ένας ακόμη νομικός σύμβουλος του, για τον Δήμο της Δράμας γιατί είμαστε από τους ελάχιστους ίσως ο σε τέτοιο μέγεθο Δήμο που δεν έχει νομική υποστήριξη, επαρκή με την έννοια ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο ενισχυμένη πέραν τη μία νομική συμβούλου που έχουμε, για να μπορούμε να καλυφθούμε. Και έτσι θα περιορίσουμε το πρόβλημα το οποίο έχουμε στη νομική υποστήριξη, με τον δεύτερο νομικό που σα δηλώνω ότι και πάλι δεν ε, επαρκεί για το Δήμο της Δράμας. Και φυσικά μας ε, δίνουν και ένα ε, άτομο από τους από ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ, του από τους αποφύτους ΤΕΙ, .E., που προέρχεται από το ε, Τεχνολογίας Γεωπονίας και από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής ε, Τοπίου. Είναι για πρώτη φορά, ο Δήμος της Δράμας ε, θα έχει ένα εργαζόμενο από απόφυτο από το τμήμα αρχιτεκτονικής τοπίου, το τμήμα δηλαδή της δράμας. Η δέσμευση που έχουμε από τον Υπουργό είναι ότι τα άλλα πέντε άτομα τα οποία έχουμε από κλάδους των ΤΕΗ θα είναι η επόμενη φάση που θα προσληφθούν. Μην ξεχνάτε, το σύνολο των επιτυχόντων είναι 40 άτομα για το Δήμο της Δράμας, πλην όμως η ΤΑΦΕΠΕ είναι 10 και θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Η ΔΕΕΕ που είναι η 30 δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί υπάρχει η δέσμευση με το Μεσοπρόθεσμο, με τον νόμο, ο οποίος λέει ότι ΙΕΔΕ δεν μπορούν να προσληφθούν μέχρι και το 2016. Θέλω να δηλώσω την ικανοποίησή μου από αυτήν την εξέλιξη καταρχήν γιατί μπορούμε να δώσουμε δουλειά, μόνιμη δουλειά σε κάποιους συμπολίτες μας, κάποια νέα παιδιά τα οποία πρέπει να βρούνε δουλειά και να μην φύγουν και αυτά από την δράμα αλλά και να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί με την απόφαση αυτήν ενισχύεται ο Δήμο σε τεχνικό προσωπικό, κάτι που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Είμαστε από του ελάχιστους Δήμου στην Ελλάδα, στο μέγεθό μα, που η τεχνική του υπηρεσία, η Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, αποτελείται ε, μαζί με τη διευθύντρια με, από 8 άτομα. Ε, με την εξέλιξη αυτή, μα δίνει τη δυνατότητα να μπούμε σε ακόμη μεγαλύτερο σχεδιασμό, σε ακόμη καλύτερο σχεδιασμό όσον αφορά τα μεγάλα έργα τα οποία θέλουμε να εντάξουμε στο επόμενο, στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 και έτσι η ορίμανση των έργων έργο να είναι πολύ νωρίς και τα έργα αυτά να ξεκινήσουν εξίσου νωρίς.